Κλείσει ο Κώστας για να πάρουμε μια τελευταία κουβέντα. Νομίζω ότι επιμένετε να απαντήσει ο κ. Μηταράκης. Για ποιο θέμα να πω για όλα αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί είπατε ότι όλοι οι οικονομικοί αναλυτές. Δεν συμφωνούν όλοι οι οικονομικοί αναλυτές ότι το PSI ήταν καλό, έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που λένε ότι ήταν καταστροφικό και αυτά που διάβασε εδώ ο κ. Χατζησοκράτης. Αφενός τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, είναι από ένα άρθρο του κ. Χριστοδουλάκη στο Βήμα πριν από δύο εβδομάδες που τα αναφέρει. Μιλάτε για τον κύριο Βενιζέλο, λες και είναι ο Βούδας, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη. Μιλάω για κάτι που έγινε θεσμικά, εντάξει, κύριε Αργυρέ. Δεν μιλάω για τον κύριο Βενιζέλο. Επιτρέψτε να υπάρχουν και κάποιοι. Ήταν υπουργός της κυβέρνησης. Μάθαινε οικονομία τότε ο κ. Βενιζέλο και τα έκανε όλα καλά. Κάτι θεσμικά. Και αυτό το κάτι που έγινε όσο αφορά το PSI μας επιτρέπει σήμερα να μην έχουμε τον εκβιασμό των αγορών. Και μας επιτρέπει σήμερα και όλη η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα και να μπορούμε να μιλάμε ότι μπορούμε να έχουμε όπλα διαπραγματεύσιμα και να μπορούμε να πάμε φορά να μιλήσουμε που βρεθεί μαζί για μείωση εδώ του χρέους. Λοιπόν, τελειώσατε να μιλήσετε. Νομίζω ότι όλα αυτά προέκυψαν από μόνο. Είναι πάντως λογική, είναι λογική Πασόκ αυτή να δίνει το λόγο. Άλλος να παίρνει το λόγο και άλλος να μιλάει. Παρακαλώ κύριε Αργυρέ, αλλά δεν θα δεχτώ να φορτώνονται στις πλάτες του Πασόκ τα πάντα. Το Πασόκ είχε μια τεράστια, ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη και πάνω σε αυτή την ευθύνη υπάρχουν αυτά. Κύριε Φαρμάκη, παρακαλώ. Ναι, όχι, εγώ θεωρώ, εγώ ξαναλέω, το έχω ξαναπεί νομίζω και εδώ. Εγώ πιστεύω με βάση όλα αυτά που ακούμε και λέμε και με βάση και αυτή την πρόταση που το ξαναλέω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα που είχε η Real News τριών πρώην επιτρόπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν κιόλας και σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και μία. Και είναι ακόμη έτσι, γιατί ήταν και η κυρία Δαμανάκη μέσα. Δεν είναι ναι, τελειώνει η θητεία τη. Εντάξει, συγγνώμη, ναι, δεν είναι πρώην η κυρία Δαμανάκη, μην την υποτιμώ έτσι λοιπόν. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μία, να το πω έτσι, εθνική ομάδα διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε να βάλουμε και στόχους και κόκκινες γραμμές. Και τέλος πάντων, αν όντως τα κόμματα συμφωνήσουν σε κάποια κοινή στρατηγική, ας μην βγαίνουν και το κάνουν πρωτοσέλιδο, ας κρατήσουμε και κάποια χαρτιά, αλλά να ξέρουμε όλοι σαν πολιτικό σύστημα τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε, γιατί νομίζω όλοι οι οικονομικοί αναλυτές, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, λένε ότι είτε όπως πάει σήμερα η κατάσταση και με το χρέος όπως έχει σήμερα δεν βγαίνει το πράγμα ή στη και να ξέρουμε όλοι τι λένε, να ξέρουμε. Ναι. Υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν σενάρια. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη. Να πω κάτι, όλη η κουβέντα για το χρέος, και επειδή το ξεχνάμε λίγο αυτό, γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το Eurogroup τον Νοέμβριο του 2012 αποφάσισε μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης να γίνει αυτή η συζήτηση. Και δεύτερον, γιατί η χώρα, δεν λέω η κυβέρνηση, η χώρα κατάφερε με τεράστιες θυσίες να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013. Όχι, ήταν... γιατί η χώρα απέτυχε στην πολιτική της και θέλει το χρέος αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Το οποίο παρεμπιπτόντως, κύριε Μηταράκη, και έχει ενδιαφέρον, βλέπω μια διαφορά μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη συνέντευξή του στη Real News λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί μια διαφορετική γλώσσα και λέει ότι θα καταστεί βιώσιμο το Σεπτέμβριο. Τη σημειώνω. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι απολύτως τη διαφορά ανεξαρτήτως τι θα πείτε. Φαντάζομαι ότι θα πάρει ένα σχόλιο για τη διαφορά. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δανειακό βάρος, το οποίο σημαίνει ότι έχει γίνει μια τεράστια μεταφορά πλούτου μεταξύ γενεών. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι η προηγούμενη γενιά έζησε περισσότερο από ό,τι μπορούσε καλύτερα, γιατί τα πληρώνει η δικιά μου γενιά. Αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ζουν έτσι. Ναι, και όλη η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί έτσι. Και ανοίγεται θέματα, αυτή η κουβέντα έχει ανοίξει θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπληκτική συζήτηση το για ξέρω, διεθνή, ναι, και για το PSI, για τις διεθνείς εκτός του PSI. Απλά λέω να μην μας τυγωνόμαστε σε άλλα νερά και νομίζω ότι οι αγαπητοί οικοδεσπότες μας δεν θα μας ανεχτούν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Δεν έχουμε τον χρόνο. Είναι μια πολύ καλή κουβέντα που αξίζει να γίνει. Ποιες είναι η διεθνής πλευρά της κρίσης, η διεθνής πλευρά του PSI. Κατά πόσο